Η φήμη του παγκόσμια. Οι ειδικοί τον αποκάλεσαν Μότσαρτ της εποχής μας και ηφαιστειώδες ταλέντο. Ο ίδιος έγραφε από το Βερολίνο όπου σπούδαζε μουσική. «Για την ίδια μου τη ζωή δεν με νοιάζει και πολύ. Όσο για τη δουλειά μου, πρέπει να ανεβάσω την Ελλάδα στο διεθνές μουσικό επίπεδο». Ήταν ο μουσικοσυνθέτης Νίκος Καλκώτας. Ο Νίκος Καλκώτας γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1904 στην Χαλκίδα. Απόγονος οικογένειας με καλλιτεχνικές ανησυχίες, πήρε τα πρώτα μαθήματα βιολιού από τον θείο του. Το 1914, μετά την εγκατάσταση της οικογένειάς του στην Αθήνα, γράφτηκε στο Οδείο Αθηνών για να σπουδάσει βιολί με δάσκαλο τον Τόνι Σούλτσε. Αποφύτησε το 1920 με πρώτο βραβείο και χρυσό μετάλλιο Ανδρέα και Ιφηγένειας Συγκρού. Η αβερόφιος υποτροφία που κέρδισε τον βοήθησε να συνεχίσει τις σπουδές του στη Μουσική Ακαδημία του Βερολίνου με τον Βίλι Ες. Η ζωή του στο Βερολίνο, που ήταν μεγάλο καλλιτεχνικό κέντρο της εποχής, ήταν κεφάτη και γεμάτη επιτυχημένες μουσικές δραστηριότητες. Λέγεται πως ο Σκαλκώτας μετείχε σε χιουμοριστικές αυτοσχέδιες παραστάσεις και επινοούσε στο πιάνο πνευματώδη πορτρέτα φίλων. Για βιοποριστικούς λόγους έπαιζε σε ορχήστρες νυχτερινών κέντρων και κινηματογράφων, με αποτέλεσμα να γνωρίζει καλά την ελαφρά μουσική της εποχής. Παράλληλα όμως, συμμετείχε ως πρώτο βιολί σε ένα κουαρτέτο εγχόρδων που ειδικευόταν στην εκτέλεση σύγχρονης μουσικής και έστελνε άρθρα σχετικά με τα μουσικά δρόμενα του Βερολίνου στο περιοδικό «Μουσική Ζωή» στην Αθήνα. Σύντομα τον κέρδισε η σύνθεση. Δασκαλοί του διακεκριμένοι συνθέτες του Βερολίνου. Ανάμεσά τους, ο σταθερός συνεργάτης του θεατρικού συγγραφέα Μπέρτολτ Μπρέχτ, Κουρτ Βάιλ. Το 1927 μαθήτευσε δίπλα στον πατριάρχη της δωδεκάφθογγης σύνθεσης, Άρνοντ Σένμπεργκ. Η δωδεκάφθογγη μουσική για την εποχή ήταν κάτι τόσο πρωτοποριακό που τάραξε τους μουσικούς κύκλους. Στα τέλη του 1930, ο Σκαλκώτας πραγματοποίησε μια ολιγόμενη επίσκεψη στην Αθήνα, όπου εμφανίστηκε ως συνθέτης και ως μαέστρος. Στις συναυλίες εκείνες παρουσίασε και κάποια έργα του, που ο πρωτοποριακός και σύγχρονος χαρακτήρας τους δεν βρήκε καμία ανταπόκριση στο αθηναϊκό κοινό. Το 1933 έφυγε σπευσμένα από το Βερολίνο, εγκαταλείποντας τα προσωπικά του αντικείμενα και τα χειρόγραφά του. Όταν ήρθε στην Ελλάδα το 1933 και πέθανε το 1949, αν ένας μελετήσει την ελληνική ιστορία, δεν υπάρχουν πιο δύσκολα χρόνια από αυτά. Το 1935 γίνεται το κίνημα, το 1936 την δικτατορία του Μεταξά, το 1940 ο πόλεμος, το 1941 η κατοχή, το 1944 αρχίζει το όπως του λέγει, που υπήρχε ο εμφύλιος, μέχρι το 1949. 29 Αυγούστου του 1949 τελειώνει ο εμφύλιος, μέσα Σεπτεμβρίου του 1949 πεθαίνει ο Σκαλκώτας. Δηλαδή, έζησε όλη αυτή και 45 χρονών. Από τα 56 περίπου έργα που έγραψε στο Βερολίνο, τα 14 μόνο έχουν βρεθεί. Πολλά μάλιστα σε βερολινέζικα παλαιοπολία. Επιστρέφοντας οριστικά στην Ελλάδα, τον περίμενε η αντίδραση που έφτανε στα όρια της εχθρότητας από τον τότε μουσικό κόσμο, ο οποίος δεν μπορούσε να καταλάβει τη μουσική του γλώσσα. Το 1935 συνεργάστηκε με την Μέλπο Μερλιέ στο Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο, συνεργασία με την οποία σχετίστηκε το πιο διάσημο και δημοφιλές του έργο, οι 36 ελληνικοί χοροί. Η χορή του Σκαλκώτα πιστεύω προσωπικά ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα του. Αλλά ακόμα και αυτό, αν δεν ισχύει, σίγουρα είναι το δημοφιλέστερο έργο του. Πέρα από την, κατά την προσωπική μου γνώμη, απόλυτη αξία του έργου, έχει και μια ιστορική σημασία, διότι επιχειρήθηκε ο Σκαλκώτας να τοποθετηθεί σε μία κατηγορία συνθετών οι οποίοι ήταν υπερεθνικοί, οι οποίοι περίπου ασχολούνται με τον ήχο για τον ήχο, ας το παραφράσω λιγάκι αυτό, την τέχνη για την τέχνη. Αλλά ο Σκαλκώτας δεν ήταν, αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη, ένας άνθρωπος που έλυνε μουσικά σταυρόλεξα. Για βιοποριστικούς λόγους έπαιζε βιολί και στις τρεις αθηναϊκές ορχήστρες της εποχής. Την Κρατική Ορχήστρα, την Ορχήστρα της Λυρικής Σκηνής και την Ορχήστρα του Ραδιοφώνου.
Το 1944 φυλακίστηκε από τους κατακτητές στο Χαϊδάρι, μέχρι τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Το 1946 παντρεύτηκε την πιανίστρια Μαρία Παγκαλή, με την οποία απέκτησε δύο γιους. Ο Σκαλκώτας πέθανε ευνηδίως τον Σεπτέμβριο του 1949. Ο θάνατός του προήλθε από περίσφυξη παραμελημένης σκύλης. Ο Σκαλκώτας είναι μια σημαντική μορφή της μουσικής του 20ου αιώνα. Το όνομά του διεθνώς είναι το σύμβολο της ελληνικής μουσικής, της ελληνικής κλασικής μουσικής. Δηλαδή, το όνομα του Σκαλκώτα για την Ελλάδα είναι κατά αναλογία ότι του Μπέλα Μπάρτοκ για την Ουγγαρία ή του Σιμπέλιους για τη Φιλανδία. Ο Σκαλκώτας είναι ένας μουσικός δημιουργός εξαιρετικά πολυδιάστατος αλλά και ενιγματικός. Πολλά από τα γεγονότα της ζωής του ακόμα και σήμερα δεν είναι επαρκώς γνωστά και επίσης πολλές περιοχές της δημιουργίας του έχουν παραμείνει ανεξερεύνητες και φυσικά προκλητικές για το σύγχρονο ακροατή. Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του Σκαλκώτα, ίσως το πιο βασικό, είναι η μεγάλη ευρύτητα η οποία χαρακτηρίζει το ύφος της δημιουργίας του. Ο Σκαλκώτας είναι ένα παιδί της εποχής του και εξερευνά δημιουργικά όλα τα στυλ τα οποία γεννιόνται και εξελίσσονται στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα και τα οποία καθορίζουν τελικά όλη την γλώσσα της νεότερης μουσικής. Δηλαδή, αυτό που λέμε ατονικότητα, είτε ελεύθερη ατονικότητα είτε δωδεκαυτογική ατονικότητα, την προχωρημένη τονικότητα, τον νεοκλασικισμό και ακόμα και τη συστηματική χρήση στοιχείων δημοτικής μουσικής, την οποία μάλιστα ο Σκαλκώτας κάνει τόσο σε ατονικά όσο και σε τονικά έργα. Είναι αν όχι μοναδική, που ενδεχομένως είναι και μοναδική, αλλά είναι μια σπάνια περίπτωση δημιουργού με τόσο μεγάλη υφολογική ευρύτητα στο έργο του. Είναι ο πρώτος συνθέτης στην ιστορία της μουσικής ο οποίος έγραψε ατονικό κοντσέρτο. Ο Σκαλκώτας, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ήταν σιωπηλός και κλεισμένος στον εαυτό του και πολύ και άδικα καταπιεσμένος από τις συνθήκες μέσα στις οποίες υποχρεώθηκε να ζήσει. Αυτό όμως μας κάνει να ξεχνάμε μερικές φορές ότι ο Σκαλκώτας ήταν ίσως ο απόλυτος βιρτουόζος μουσικής. Και ήταν βιρτουόζος παντού. Καταρχήν ως εκτελεστής. Υπήρξε λαμπρός βιολιστής, υπήρξε χαρισματικός πιανίστας και κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό και πάρα πολύ καλός μαέστρος. Ο δάσκαλός του, ο Σέμπεργκ στο Βερολίνο, δάσκαλος και φίλος, του εμπιστευόταν μεγάλα του έργα για να τα προετοιμάζει με τις ορχήστρες της πόλης. Αλλά ο Σκαλκώτας υπήρξε επίσης βιρτουόζος της σύνθεσης και της σύλληψης των μορφών. Έγραψε όλα τα μουσικά είδη, εκτός από όπερα. Συμφωνική μουσική, κάθε είδους, μουσική δωματίου, μουσική για σόλο όργανα, χοροδιακά, τραγούδια και σκηνική μουσική. Από τα 170 έργα που περίπου υπολογίζεται ότι συνέθεσε, πάνω από 110 έχουν διασωθεί στο αρχείο Σκαλκώτα. Έγραψε έργα σκηνικά χορευτικά όπως το παραμυθόδραμα «Με του Μαγιού τα Μάγια» και τα μπαλέτα «Η Λιγερή και ο Χάρος» και «Η Θάλασσα». Έγραψε ορχιστρικά, όπως «Κονσέρτο για ορχήστρα πνευστών», «Τρία κονσέρτα για πιάνο», «Δέκα σκίτσα για έγχορδα», «Κονσέρτο για κοντραμπάσο», «Η Επιστροφή του Οδυσσέα», καθώς επίσης και κάποια τονικά όπως «Η Κλασική Συμφωνία» και το «Κονσερτίνο για πιάνο». Μουσική δωματίου, σονάτα για σόλο βιολί, που είναι και το πρώτο του έργο, τέσσερις σονατίνες για βιολί και πιάνο, τέσσερα κουαρτέτα εγχόρδων, εμβατήριο των μικρών στρατιωτών, 32 κομμάτια για πιάνο, τρυφερή μελωδία για τσέλο και πιάνο. Τέλος, δεν έλειψαν τα έργα για φωνή και χοροδία, όπως ο Αλή Πασάς, η Λαφίνα, η Καραγκούνα. Ο Σκαλκώτας έγραψε όλα τα μουσικά είδη, εκτός από όπερα. Είχε κατά νου να γράψει όπερα, αλλά φαίνεται ότι δεν πρόφτασε. Είναι πολύ συχνό στο έργο του και πολύ χαρακτηριστικό είναι το στοιχείο του χορού. Λόγου χάρη, υπάρχουν οι περίφημοι 36 ελληνικοί χοροί, όπου εδώ ο χορός εμφανίζεται μέσα σε μια αυτόνομη συμφωνική μορφή και υπάρχουν τα περίφημα μπαλέτα του, τα οποία δυστυχώς, τουλάχιστον στα σύγχρονα χρόνια, δεν έχουν παρουσιαστεί. Τα μπαλέτα του λοιπόν αυτά, στα οποία ο Σκαλκώτας αναδεικνύεται ως ένας ιδιαίτερα εμπνευσμένος συνθέτης μουσικής η οποία χορεύεται.
πολύ σημαντική θέση του Σκαλκότα στη νεότερη μουσική του 20ου αιώνα οφείλεται αναμφίβολα στις προσωπικές του κατακτήσεις και στην προσφορά του στην πρωτοποριακή μουσική της εποχής του και όχι μόνο, σε αυτό που λέμε με το γενικό όρο ατονική μουσική. Αλλά και με το τονικό του έργο, ο Σκαλκότας είναι παράλληλα μορφή μιας νέας εθνικής σχολής. Αυτός ο τόπος είναι ένας τόπος ταλαιπωρημένος, ιστορικά και άρα πολιτισμικά. Είναι ένας τόπος κατακτημένος από τους Οθωμανούς και ένας τόπος κατακτημένος από τους Βενετσιάνους, μοιρασμένος ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση. Έτσι λοιπόν και ο πολιτισμός μας και η μουσική μας κατά επέκταση είναι μοιρασμένη ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή. Είμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Σε αυτό το σταυροδρόμι αναπτύχθηκαν δυνάμεις και αισθητικά κινήματα. Πρώτος ο μεγάλος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο Ελ Γκρέκο, που είναι κριτικός, σπουδαγμένος με τις παραδόσεις αυτού του τόπου και στη συνέχεια με τις παραδόσεις της Δύσης, είναι ο πρώτος και μεγαλύτερος καλλιτέχνης των νεότερων χρόνων. Αυτή είναι η μεγάλη μορφή. 500 χρόνια μετά έρχεται η μορφή του Κωνσταντίνου Καβάφη στην ποίηση πια να μας δώσει μια άλλη διάσταση της Ελλάδας που ξεκινάει από τους ελληνιστικούς χρόνους και φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Και κατά τη γνώμη μου τρίτος πνευματικός και καλλιτεχνικός ογκόλυθος είναι ο Νίκος Σκαλκότας. Ένας μουσικός, ένας συνθέτης που ο πολλής κόσμος τον ξέρει κυρίως από τους ελληνικούς χορούς. Όμως ο Νίκος Σκαλκότας δεν είναι ένας συνθέτης των χορών μόνο, αλλά είναι ένας συνθέτης που μας πηγαίνει με τη ζωή που έζησε στο Βερολίνο από το 1921 στο 1933 στην καρδιά των σύγχρονων προβλημάτων μιας αναπτυγμένης καπιταλιστικής χώρας. Αυτό έγινε στο Βερολίνο στη διάρκεια της δημοκρατίας της Βαϊμάρης πριν ανέβει το κίνημα των Ναζί. Ο Νίκος ο Σκαλκότας λοιπόν εκεί βίωσε όλον τον εξπρεσιονισμό και όλα τα σύγχρονα ρεύματα, όλη την πολιτικοποιημένη σκέψη και τέχνη της εποχής του, σπουδάζοντας με τρεις εξαιρετικούς δασκάλους, εκ των οποίων σημαντικότερος υπήρξε ο Άρνολντ Σέμπεργκ και στον οποίο θύτευσε για πολλά χρόνια. Είχε όμως την ατυχία το 1933 που ανέβηκαν οι Ναζί να γυρίσει στην Ελλάδα και να βρεθεί σε ένα επαρχιώτικο κλίμα, το οποίο κλίμα αυτό δεν ήταν καθόλου θετικό για να καλλιεργήσει την τέχνη του. Ήταν μάλιστα, θα έλεγα, τελείως αρνητικό. Ο Σκαλκότας λοιπόν φέρνει από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα αυτή τη δύναμη του εξπρεσιονισμού, όμως είναι άτυχος, όπως και ο Μπουζιάννης στη ζωγραφική που έκανε το ίδιο και γύρισε και αυτό στην Ελλάδα και συνάντησε ένα κλίμα που ήταν κολλημένο σε ένα καθυστερημένο εθνικισμό. Εκεί λοιπόν παίχτηκε όλο το παιχνίδι και ο Σκαλκότας δυστυχώς μας έφυγε 45 ετών το 1949. Ένας άνθρωπος απάνω στην ακμή της ζωής του, που όμως παρόλα αυτά και χωρίς να τα ακούσει σχεδόν ποτέ, έγραψε 120 έργα. Αυτά τα έργα λοιπόν είναι μια κληρονομιά στα παιδιά, στους νεότερους, στη νεολαία, σε εμάς όλους, γιατί οι όροι που τα γέννησαν, ο αντικειμενικός περίγυρος, εξακολουθεί να είναι σήμερα ο ίδιος που ήταν και τότε. Ένας σκληρός κόσμος, ένα σκληρό περιβάλλον, που χρειάζεται την δική μας εσωτερική δύναμη για να αντιμετωπιστεί. Αυτό το πράγμα συνοπτικά λέει η σχολή του Νίκου Σκαλκότα. Λέει ο δρόμος που ακολούθησε. Ο Νίκος Σκαλκότας ήταν ο πρωτοποριακός συνθέτης που άνοιξε το δρόμο σε άλλους νεότερους συνθέτες, οι οποίοι θέλησαν να ακολουθήσουν τα πρωτοποριακά μουσικά ρεύματα.